38! Ο γάμο το! Κράτα! Κράτα! 39! Κάτσε κάτω από την κούπα! Κάτω από την κούπα, παιδάκι! 40! Αγάτα, τάκι μου, αγάτα! 41! Πόσα έχουμε πάρει τελικά! 42! Πότε τελειώνουνε! Κάτσε κάτω από την ποτέ! Κάτσε κάτω από την κούπα! 43! Έλα, έλα, έλα! Παντού τα προσκυνάτα, το νέο βιβλιακό, αγόρι μου, τάκι μου, έλα. Δεν μπορώ. Έχουμε κι άλλα τη Δευτέρα. Άλλα, έλα τώρα. Ωχ, χαμό την πουτά. Πολύ βαρύ κύπελο. Τι είναι αυτό το... Μα είναι, έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα, τάκι, ναι. Αυτό. Τι είναι, από ατσάλι αυτό. Κοίτα εδώ. Τέρμα τα γυμναστήρια. Όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, με αυτό. Ποιες νερό. Πολύ νερό, πολύ. Έβαλες πούδρα που βάζουν οι αξιμάδιστες. Πλήθηκα μέσα. Τι είναι αυτό, για να δούμε τώρα τι έχει γίνει. Τίποτα. Πάρε το τα παπίες. Έχω από πολλά σήμερα. Ωχ. Τι έγινε, άλλο ήχο εδώ, για κάνε εσύ που ξέρεις. Τίποτα, είναι άλλος ήχος. Αυτά τα γνωστά είναι μασίβα, αυτό δεν κουνιέται με τίποτα. Φοβερό κύπελο, 43. Τότε τα πιτσιρίκια που περάσαν και βάζαν τα κύπελα εκεί στη σειρά εκεί, κάνανε 12 λεπτά να τα στήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Και το έχουν κάνει δηλαδή άλλες 42 φορές. Σκέψου να μην ξέρανε, να μην είχαν και την εμπειρία. Ξέρεις, σε 10 χρόνια, πιο λίγο νομίζω, θα είμαστε στο άλλο αράουτ απέναντι. Δεν θα βάζουμε εξέδρα για τους παίχτες, θα συνεχίσει ο διάδρομος. Κατάλαβε. Όχι, θα ξεκινάει από το πέταλο ο διάδρομος. Α, σε όλο τέρμα. Έτσι είναι, έκανα. 110 μέτρα είναι. Πάλι λίγα. Ναι, ωραίο. Δεν με βγαίνει μέσα στην πυρία. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Και γιατί το κάνουμε στην παραλιακή που είναι και μια αριστεία. Πού πια παραλιακή. Στην Πειραιώς. Ναι, στην Πειραιώς. Ναι. 7 χιλιόμετρα με την Ομόνη. Λοιπόν. Άλλη μια κουμπατάκι μου. Ναι, αλλά του χρόνου το θέλουμε όσο κανένα άλλο πρωτάθλημα. Του χρόνου, Άκη. Γιατί, Τάκη μου. Τι γιατί. Γιατί δεν έχουμε σταματήσει, δεν έχουμε βαρεθεί, διψάμε για πρωταθλήματα, διψάμε για διάκριση και στην Ευρώπη. Όπως και φέτος η ομάδα μας πήγε μια χαρά. Αν η Μπάγκερ δεν καθόταν να χάσει στο Λονδίνο, θα είμαστε στους 16 για πλάκα. Έχει γίνει πάλι αυτό το βιολί. Αυτό γίνεται συνέχεια εκεί. Ωραία, τέλος να πούμε για τη φιέστα πρώτα. Ε? Φοβερή φιέστα. Τα έδειξε εκεί, ναι, ο κόσμος τα έδειξε. Φοβερή φιέστα. Ωραία δουλειά εκεί. Πάνω απ' όλα μου άρεσαν τα πιτσιρίκια εκεί του Ολυμπιακού. Οι ακαδημίες του Ολυμπιακού. Τις ακαδημίες. Η Ακαδημία του Ολυμπιακού με σημαία του Ολυμπιακού και της Ελλάδας. Μήπως ξέρω, δεν ήταν όλες οι Ακαδημίες, ήταν μόνο το 12 ετών. Ναι. Πού να έρθουν οι άλλοι, όχι, μόνο μία κλάση ήταν. Ναι, κατάλαβα, βέβαια. Ναι. Δεν ήταν όλα τα παιδάκια, για να ξέρουν ο κόσμος. Σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκι. Πώς γίνεται. Τώρα κάποιοι πήγανε και από τις 5 ώρες και τραβάγανε κάποια πλάνα. Το Sky παράδειγμα και λέει άδειο το Καραϊσκάκι. Έκανε ο Ολυμπιακός, λέει. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε εσείς. Ναι, άδειο το Καραϊσκάκι. Ναι, εσείς μείνετε στην επιτυχία του Μπέρκ που έβαλε σε ένα 16χρονο τερματοφύλακα 5 γκολ. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, συγχαρητήρια στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Στον προπονητή μας. Στον πρόεδρο πρώτα. Στη διοίκηση. Πολύ διοίκηση, ναι. Λέμε και ο πρόεδρος δεν ακούει το όνομά του και πολύ. Που έχει κάνει ναι, τα. Κοιτά, ο πρόεδρος αυτό που θέλει είναι. Δεν θέλει, ξέρει, είναι ταπεινός. Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι όπως ο πρόεδρος είναι. Όπως κάθε ένας στον Ολυμπιακό είναι ταπεινός και δεν θέλει μόστρες και. Και μου άρεσε και η δήλωσή του. Για το Σαλονίκη. Και του Σαλονίκη βέβαια, καλά έκανε, μπράβο. Α, με το Φερεντίνο εκεί που του έπαιρνε. Ναι, άλλα 15 εκεί. Τι θέλει και το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να κάνουμε κάθε. Το πήραμε 28 Δευτέρου το πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι. Κάτσε, κάτσε. Δεν γίνεται να τα κάνουμε πεντάμινα τα πρωταθλήματα. Όταν μαθηματικά το έχουμε εξασφαλίσει. Γιατί είναι ρε Τάκη. Για αρχίσει το άλλο. Θα πάνε πολλά χρόνια. Δεν τα προλάβουνε ρε Τάκη. Τάκη, πρωτάθλημα δεν είναι το lower που πα και κάνει τα χείριτσμα και βγάζει τι τάξει σε μια χρονιά. Τώρα να πάρουμε το προφίσε. Πρωτάθλημα είναι. Ναι. Ή το σερφιντικά. Εγώ το έχω βγάλει. Σερφιντικά.
Γεια σας, δεν καταλάβω. Σαγίζεται, σου λέει, ένα χιλιόμετρα πιέ. Και τώρα και γαλλικά. Αφού, πώς το λένε, ο παίκτης που είχαμε που λέει γαλλικά πέρυσι. Ιταλικά. Γαλλικά. Γαλλικά. Ο Ντοσεβί. Ο Ντοσεβί. Τον Εθέλη Σεβίλη, παρεμπιπτόντως, λέγε. Ήταν και από αυτούς που δεν ήξερε μπάλα, ας πούμε. Ναι, ο Μυρωδιάδες. Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και η Φιέστα Μάγκες ήταν εντυπωσιακή. Είχε άκη μέσα ιστορία, Θα τα δούμε τώρα, θα τα δούμε, ναι. Ναι. Ωραία. Λυτή, δεν κουράσε, ο κόσμος το χάρηκε, κυρίως, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν μια γιορτή και συγκινητική ημέρα. Πολύ, ναι, θα φτάσουμε, να ξεκινήσω από το πρωί. Ναι. Ήταν μια γιορτή, όσοι παρευρέθηκαν εκεί στο περιβάλλοντο χώρο του σταδίου, του γηπέδου Καραϊσκάκη, θα είδαν, θα κατάλαβαν και χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, τι σημαίνει Ολυμπιακός με όλα αυτά τα παιδάκια, όλο αυτό τον οργασμό που επικρατήσω από το πρωί έξω από το γήπεδο με παιδάκια με ερυθρόλευκες φανέλες, με τους γονείς τους να παίζουν εκεί στα παιχνίδια στο θεματικό πάρκο αυτό που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Φοβερό! Καταρχήν είχε αρχίσει το παιχνίδι και υπήρχε 5.000 κόσμος απ' έξω να παίζουν τα παιδάκια εκεί στα παιχνίδια για αυτά. Εντάξει, ξέρω. Ναι, θέλω να πω, δεν πήγε ο κόσμος για το παιχνίδι, πήγε για την ιστορία του Ολυμπιακού. Για όλα, για όλα. Είναι μια γιορτή. Μια γιορτή. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Και που... το καλό ότι με ρωτάγανε και του χρόνου τάκι λέγανε. Δηλαδή έχουν. Τα πιτσιρίκια, όχι εγώ και εσύ και μεγάλη, ξέρω εγώ. Πιτσιρίκια έχουν βαφτεί, έχουν αρρωστήσει. Να πάρουμε μια γεύση. Ναι, βέβαια. Να είναι πούμε πολύ ωραίο αυτό. Το βίντεο αυτό είναι το βίντεο το οποίο παρουσιάζει. Είναι μικρό, αλλά ιστορικό. Τι είναι, όχι, μια χαρά είναι. Ναι, μικρό, μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι και ταινία. Δεν είναι σινεμασκόπ. Καλά, δεν το πω. Είναι ταινία μικρού μήκου. Ναι, ιστορική, ναι, ναι. Όμως. Μιλάμε για Ολυμπιακό. Μιλάμε για την Ακρόπολη της Ελλάδος. Είναι Ολυμπιακός. Αυτό είναι, σημαίνει Ολυμπιακός. Πολιτισμός. Όχι τραμπουκισμούς. Και καλό θα είναι όσοι φίλαθλοι δεν άντεξαν να το δουν χθες άλλων ομάδων, καλό είναι να το δουν σήμερα το βίντεο για να καταλάβουν πόσο διαφορά έχουμε και θα είναι βέβαια και ένας μπούσουλας για το τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι και οι διοικήσεις των ομάδων τους για να φτάσουν, να προσεγγίσουν μάλλον το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Και να πάψουν δηλαδή, Άκη, τη ζήλια, το φθόνο, τη σπήλωση του προέδρου της ομάδας μας, των οπαδών μας. Τη λάσπη και όλα αυτά. Δηλαδή ασχοληθείτε και με κάτι άλλο για αυτό το οποίο δημιουργήσατε τις ομάδες σας. Σας δίνουμε εμείς το φωτεινό παράδειγμα. Ναι, και πάτε και λεφτά. Και σας, ναι, άλλο αυτό. Αυτά όλα προϋποθέτουν και χρήματα, αλλά είναι ένας οδηγός για το πώς μπορείτε να γίνετε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό το βίντεο που θα έρθει. Όχι να μας περάσουν, όχι να μας περάσουν. Ναι. Πώς να βγαίνετε δεύτεροι. Αξιοπρεπώς όμως. Πάμε. Στο δημιουργικό του βίντεο κατάφερε μέσα σε 7 λεπτά, Τάκη μου, να έχει όλη την ιστορία του Ολυμπιακού και τη... Η πρώτη ομάδα στον κόσμο, Άκη. Ο μεγαλύτερος αθλητικού, να μην πω Ολυμπιακό, να πω του μεγαλύτερου αθλητικού οργανισμού στον κόσμο, έτσι όπως το λες. Ολυμπιακός, το ίδιο είναι. Παύλα Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, Μαγκές. Να πρωταγωνιστεί σε τόσα αθλήματα, και να, σε Ελλάδα και Ευρώπη, να συντηρεί τόσα αθλήματα. Στην Ελλάδα της κρίσης, την πτωχευμένη και μιλάμε, Ελλάδα, ναι, και, μιλάμε, και μιλάμε τώρα για 120 διεθνείς. Σε όλα τα σπορ, 120, 25 και πλέον αθλητές θα στείλουμε στην Ολυμπιάδα. Και μπορεί και παραπάνω, δεν το ξέρεις. Είπα 25 και πλέον. Α, και πλέον, ναι. Γιατί περιμένουμε και... Ναι. Έτσι, και από την άλλη μεριά, Τάκη, τι έχουμε. Το έργο του Μαρινάκη και μπράβο του. Α. Γιατί αξίζει, εκτός όχι από εμάς μόνο, ναι, τους δύο, από όλους τους Ολυμπιακούς, ένα μεγάλο μπράβο. Στα 50.000 παιδιά... Νιώθουμε και εμείς περήφανοι με τις ενεργειές του, έτσι. Δεν είμαι γιατί... με αυτό, Άκη, δεν είμαι, ναι, με αυτό. Βέβαια, όλα. Αυτό το βάζουμε, βέβαια. Το εντάξει, βάζουμε. Μπορεί να είναι ενέργειες του Προέδρου, αλλά είναι, ανταλακλάνε στο πρόσωπο του Ολυμπιακού.
Και κατά συνέπεια και σε εμάς, ο καθένας μας νιώθει περήφανη. Δείχνει και τι άνθρωπος είναι. Και τι άνθρωποι είμαστε εμείς όλοι οι Ολυμπιακοί, έτσι. Ναι. 50.000 παιδιά έχουν κάνει εμβόλιο. Έτσι, έτσι. 2 εκατομμύρια στην UNICEF. Ναι. Ένα μπάτζετ. Στο ίδρυμα Βαρδινογιάννη, εκεί έχει πάλι. Στο ίδρυμα Μητέρα. Για τα ναι, παιδιά που είναι καρκίνο, ναι. Στα 70-80.000 περίπου συσίτια στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά. Για τους μετανάστες, χώρια τη βοήθεια στην εκκλησία και στις διάφορες ενορίες για συσίτια συνανθρώπων μας, Ελλήνων. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχίζει, πάντα συνεχίζει να βελτιώνεται, να φροντίζει να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται. Αλλά αυτά όλα γίνονται με κόπο. Θέλει κόπο. Κόπο, ναι. Οργάνωση, επιμονή, λεφτά. Επιμονή, υπομονή, είτε λέμε για τους φιλάθλους, είτε λέμε για τους παίκτες, είτε λέμε για τους προπονητές, είτε λέμε για τη διοίκηση. Όλα αυτά προϋποθέτουν κόπο, το είπαμε, και μόχτο. Δεν γίνεται τώρα μόνο με τη συκοφαντία. Και με τη συκοφαντία δεν κέρδισε κανείς, έτσι. Και το ψέμα έχει μικρά, πώς το λέω, κοντά ποδάρια, ναι. Με συκοφαντία και λάσπη πόσο, εδώ βλέπετε τα μεγαλεία, τα βλέπετε. Αμφισβητείτε τίποτα, δεν νομίζω να αμφισβητείτε τίποτα. Όσο κακοπροαίρετος και να είσαι, όσο και να λες ότι είσαι αντιολυμπιακός, δες τα. Ένας μπούσουλας για το πώς μπορείτε να δουλέψετε κι εσείς, έτσι, με σωστούς όμως ανθρώπους επάνω, όχι με μπατήριδες, το λιγότερο μπορώ να πω, έτσι, να δείτε τα ίδια. Και καλύτερα, άμα μπορείτε. Και μην ξεχνάμε. Γιατί άμα δούμε εμείς καλά καλύτερο, θα φροντίσουμε αυτόματα να γίνουμε καλύτεροι και από τον καλύτερο. Έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά. Ευγενής άμυλα. Δεν είναι. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί ο αθλητισμός. Όταν γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν υπήρχε ούτε Sky, ούτε τα site υπήρχαν, ούτε οι δίκες, οι τηλεοπτικές. Οι ψεύτικες και οι βρώμικες. Και κάποιους πολιτικούς που κάνανε τσιριμόνιες, τους εξωστρακίζανε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι. Από τον Γιάννα τους πεταλάνε. Όλο και αυτό ήταν η Σπάρτη. Εκεί, αρχαία εποχή δεν λέει. Εντάξει, όσοι ήταν παρατέλεμα. Ναι, όλα αυτή ήταν. Λοιπόν, να πούμε ότι και με τη μεγάλη βοήθεια του Προέδρου στον Ερασιτέχνη. Όπου το ξεχνάμε. Όπου έχει χρειαστεί. Δηλαδή, και τη ναι. Συνολική. Και αυτά που βλέπουμε. Κάτσε να πούμε ναι, κάποια πράγματα. Καταρχήν η παρουσία μας πρώτα απ' όλα είναι η παρουσία μας στο γήπεδο. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Έτσι. Από εκεί και πέρα επωφελείται και ο ερασιτέχνης με το 10% των εισιτηρίων. Ναι, αυτό που διαμαρτύρηθηκε η ερασιτεχνική ΑΕΚ ότι έχει αφήσει απλήρωτους τους παίχτες της. Γιατί δεν τους έχει αποδώσει η ΠΑΕ το ποσοστό. Αυτό το ίδιο ποσοστό είναι τα 10%. Εμείς μόνο, εμείς, ο πρόεδρος, η διοίκηση και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν μένει στο 10%. Ό,τι χρειαστεί, στο 10% το εισιτήριο που δεν ευκαταφρώνει το ποσό για μια ομάδα η οποία έχει 22.000 μέσο όρο. Και όπως επίσης και στο μπάσκετ είναι σχεδόν, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά, αλλά 10.000. Στα ευρωπαϊκά είναι τίγκα το γήπεδο, αλλά και στο ελληνικό πρωταθλήματος. Εντάξει, ο κόσμος είναι τουλάχιστον το μισό γήπεδο, έτσι δεν είναι τάκη. Και μην ξεχνάμε ότι πάμε σε όλα τα αθλήματα, έτσι, και δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι ένα άθλημα. Όχι, πάνε δεν είναι. Κάποιοι άλλοι. Και εντάξει, πάνε. Ναι, όπως πήγαν τώρα οι παοξίδες στην Πηλαία, δηλαδή ναι. Είχαν να δουν μια κούπα, το νίκελ, δηλαδή νίκελ είχαν να δουν από εξάτμιση. Δηλαδή λέει να πάμε. Ναι. Εντάξει. Να δούμε. Δικαιολογημένο. Ναι. Να δούνε, ρε φίλε, τι να κάνουν. Βλέπατε μόνο εξάτμιση. Ε, να παραδούνε τώρα μόνο τη χαγιαμπούζα, πώς λέγεται την ναι, τελή. Αλλά μια και είπες για το βόλεϊ, να πούμε ότι και φέτος η ομάδα του Ολυμπιακού για μένα είναι πετυχημένη εκεί. Ναι, πετυχημένη. Έχω πάρει τα δύο και ο Πάκος δεν έχει πάρει κανένα. Και, εντάξει, και δύο έχω πάρει. Κάτι άλλο που δύο και από τον ΠΑΟ. Ένα λεπτό. Ναι. Και κάτι άλλο που είπε ο πρόεδρος της για διακοπές, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει διακοπές. Ο πρόεδρος, αυτός με το τσιμπούκι. Ναι. Που είπε ότι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός διακοπές. Ναι, ο Ολυμπιακός θα κάνει διακοπές και θα κάνουν και όλοι οι αθλητές τις διακοπές. Αξιοπρεπώς, με τις οικογένειές τους, έτσι. Όλοι θα κάνουν διακοπές. Δεν θα είναι όπως τον ΠΑΟΚ που θα κάνει ως ΕΠΕΔΑ μόνο διακοπές και όλα τα άλλα τμήματα θα κλαίνε.
τα λεφτά τους. Εμείς ναι, ευχαριστούμε για τις ευχές. Εσύ πρόεδρε του ΠΑΟΚ με το τσιμπούκι, αλλά να ξέρεις ότι όλοι θα κάνουμε διακοπές. Κύριε, ναι, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ με το τσιμπούκι, εντάξει. Δύο κύπελα που πήρε ο Ολυμπιακός, από τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα επόμενο θα... είναι, και να έχει μάθει στο τσιμπούκι. Ναι, ναι. Είναι καπνίζει αρημανίως. Αφού του αρέσει, δεν το βγάζει αυτό το πράγμα. Πώς το βγάζει, αφού τελειώνει ο καπνός μέσα του. Είναι και συνήθεια, δεύτερη φύση. Βρε, τελειώνει ο καπνός μέσα του. Όπω. Κύριε πρόεδρε του ΠΑΟΚ. Βαρύς ο καπνός. Δύο έχω πάρει εγώ και εσύ θα δούμε. Και αν θες και συνολικά 28 εγώ, ένα εσύ. 28-1. Φίλια. Α, και μην ξεχνάς ρε πρόεδρε του ΠΑΟΚ, μια και είσαι σονεράς τέχνη. Το Πόλο τρώει 18 γκολ μέσα όρο, μέσα έξω. Μην υπάρχει αυτό, έχει 18 γκολ μέσα όρο. Αυτά δεν λέμε ρετάκι. Ναι, δηλαδή κάνουν διακοπές στους παίκτες του Πόλο, του λοιπόν, ΠΑΟΚ. Και πάμε τώρα στο άλλο. Παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚΑΚΙ. Ναι, πότε. Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Η αδικία που παίζουμε. Ο ΠΑΟΚ και χάθη. Ο ΠΑΟΚ, περίμενε. Έτσι δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ. Πώς το λέγανε. Πώς τα λέγαμε. Κάτσε να σου πω εκεί. Στο σχολείο. Κοίτα. Ρε Φλόρ. Κάτσε και να σου πω εγώ τα τι. Πώς λένε. Ναι, ναι. Επειδή η Κολοτούμπα βγήκε από την Τούμπα, κοιτάξτε να δείτε που θα κατεβάσετε την πρώτη ομάδα. Εγώ αυτό θέλω. Η Κολοτούμπα βγήκε από την Τούμπα, κύριε Σαββίδη. Αλλά αν κατεβάσεις τα δεκα, πώς τα είπες, τα άλλα τα παιδάκια που δεν θα σταματήσουμε να μετράμε. Όχι, καταρχήν, όπως έχετε καταλάβει, κοιτάξτε. Καλά και οι άλλοι που τα κατέβουν τα ίδια είναι. Ναι, όπως έχετε καταλάβει, ο Ολυμπιακός. Αλλά η αδικία είναι ότι κάνουν επεισόδια αυτοί και τιμωρηθήκαμε εμείς. Θα φτάσουμε εκεί. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει εκπτώσεις πουθενά. Τα είδατε. Ό,τι είναι, καταρχήν. Ακούστε να δείτε. Δήλωση Θεοδωρίδη. Ο Ολυμπιακός έχει φτιαχτεί. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει φτιαχτεί για να ευχαριστεί τους οπαδούς του. Πρώτον. Έτσι. Με καλή μπάλα. Δεν έχει φτιαχτεί για να κάνει αγαθοεργίες ή εκτόσεις. Έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Εμείς, όπως σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε, όποια ομάδα βρεθεί στην πλώρη μας, κοιτάμε να τους βάλουμε όσα περισσότερα γκολ γίνεται. Όπως και να λέγεται αυτή. Και η Καλονία έφαγε 5 χθες, και ο Καραγεωργίου. Θύμισε μου το. Ναι. Ρε το Καραγεωργίου. Ρε Καραγεωργίου. Δηλαδή μου είχε σηκωθεί και μου κάνει καγαλακτισμένο ναι. Στο 4-0 που δεν εφαρμόζουν οι παίκτες στο σύστημα. Ποιο σύστημα, αυτό που του είχε μάθει για να φουντάρουνε. Ρε Καραγεωργίου. Πόσο σας έχει πονέσει ο θρύλος που μου διαμαρτυρώσουν και για να φάω τώρα στη Φιέστα πεσμένος εσύ ο Ολυμπιακός με 40 βαθμούς διαφορά. Ναι, τι είναι αυτά ρε τώρα, σεβαστείτε λίγο τον εαυτό σας, δεν γελάει και ο κόσμος. Τέλος πάντων, κλείνει πάρα. Όχι, από την Καλονία είναι γύρω στους 70 βαθμούς διαφορά από την ομάδα του. 40 βαθμούς είναι αυτό. Χωρίς να θέλουμε, με την Καλονίδη δεν έχουμε τίποτα. Με τον ίδιο. Ναι. 40 βαθμούς είναι από τον ΠΑΟΚ. Τα ξανακάνει. Ρε, και στο fair play, σε φιλικό που είχαμε δώσει να τιμήσουμε τον Εργοτέλη. Ναι, τέλος πάντων. Μαζί και μπόσικος ναι, και δάσε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Άκη. Ορίστε, ναι. Συνεχίζουμε. Κάτσε γιατί μου στείλε κάτι ο Αλέκος. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν σταματάει. Τετάρτη παίζουμε στην Γλυφάδα με τον Παναθηναϊκό. Πού είσαι. Άκου εδώ τι μου λέει ο Αλέκος, ένα λεπτό. Σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Γεια σου Αλέκο, καλησπέρα. Γεια σου Αλεκάρα. Γεια σου Αλέκο. Σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Σε όλες τις χώριες διοργανώσεις, αντρών και γυναικών. Σε όλες τις αγωνιστικές. Ναι. Εντός και εκτός έδρας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βολέι. Κάναμε 5 ήττες και μία από τον Καλογερόπουλο. Φέτος. Όλα αυτά που βλέπατε, που είδατε, όλοι αυτοί που παρελάσανε, αυτά που είδατε στο Καραϊσκάκι, τόσο λαό μέσα, όχι απ' έξω, όχι του θεατέ, μέσα οι αθλητέ που ήρθαν, όλοι αυτοί, όλη τη χρονιά τάκι, είχαν 5 ήττε κανονικέ και μία από τον Καλογερόπουλο. Να ικανοποιήσουμε το μένο των Λιγούριδων και των Δρακαδόρων και των Λασπολόγων. Μην τυχόν και πάρει Ολυμπιακό αίτητο. Το πρωτάθλημα. Και τι καταλάβατε. Και αυτό που έκανα είναι. Γιατί ρεκόρ. Υπάρχει περίπτωση. Εδώ είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Τελείωσε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός με μια ισοπαλία. Δεν είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να σπάσει το ρεκόρ αυτό. Σκέψε πόσο μάλλον για τους υπόλοιπους.
Αντί για 90 βαθμούς, 30 νίκες, 30 αγώνες, 30 νίκες, 3-3-9, 90, έτσι, ωραία. Πήραμε εκεί 85. Να πούμε και σήμερα... Και ας όψε αυτό που είπε ο Άκης, ο διαιτητής εκείνος. Ναι, και από την άλλη... Αλλά, τουλάχιστον... Εδώ υπάρχει... Θα περάσετε τον Ανατρόμητο. Όχι. Για μένα ο Ανατρόμητος είναι πιο καλή ομάδα. Αλλά αν τον περάσετε, δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Το ξέρουμε. Ξέρουν. Όχι, δεν ξέρουν κατά βάθος τι τους περιμένει. Αφάτε αυτά που ζητάτε. Όχι, έχουν την ιδιότητα. Όσο περισσότερο νιώθουμε. Όσο περισσότερο νιώθουμε να έρχεται το τέλος. Ξέρεις ποιο τέλος. Μην το πω αλλιώς, λέω το τέλος. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Τόσο περισσότερο γαυγίζουμε. Νιαουρίζουν. Ναι, νιαουρίζουν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η έκτη. Τη Δευτέρα θα έχω άλλες δύο εδώ. Ακή, θα έχουμε. Όχι Δευτέρα, Παρασκευή τώρα. Ο Ολυμπιακός μας θα έχει άλλες δύο. Όχι, όχι, άλλαξε το πράγμα, τα ξέρεις. Έχουν παραλυπωνεθεί κάτι εμποροϊπάλληλοι και τέτοια. Λέει δεν γίνεται. Όλες οι κούπες λέει Δευτέρα και αυτά. Εμείς δουλεύουμε την άλλη μέρα και αυτά. Και λέω παιδιά, θα έχει την Παρασκευή. Ναι. Λοιπόν... Θα έχει την Παρασκευή την κούπα του γυναικείου βόλεϊ που σήμερα έκανε τάκι μου το 2-0 τη Σαντορίνη. Εύκολα. Εύκολα. Τέταρτο σερί ντάμπλ. Ναι. Και την Πέμπτη παίζουμε. Την Πέμπτη. Πέμπτη παίζουμε στο Ρέντι. Τετάρτη, ναι, Τετάρτη παίζουμε Γλυφάδα. Τετάρτη, μάγκες στην Γλυφάδα με τον Παναθηναϊκό. Είμαστε μπροστά 2-0 νίκες. Το πρωτάθλημα παίρνεται στις 4 νίκες. Μεταφέρονται και αυτές του πρωταθλήματος. Πάμε 3-0 στην Γλυφάδα και 4-0. Πού θα παίξουν, στον τόφο του Ινδού. Πιανού. Του Ινδού. Πώς, τι Ινδός ήταν αυτό, δε. Του Ινδού, του Πακιστάνου. Εσύ πώς βγήκε αυτό. Έχει πάει, έχει άλλο όνομα τώρα. Είναι, λέγεται Γιαννακόπουλος, λέει εκεί. Αυτό το υπόγειο το κάνανε. Τον τάφο βαφτίσανε. Για μένα ο άνθρωπος είχε πάρει λεφτά και φτιάξανε τον τάφο. Και γι' αυτό ακόμα κρατιέστε λόγω του μπάσκετ. Και φτιάξανε τον τάφο. Που δεν έχει ποτέ αλλάξει πρόεδρος ομοσπονδίας εκεί. Δεν να γίνει να ονοματίσουν τον τάφο. Τον τάφο να αλλάξουν όνομα. Ναι. Και είναι τιμή αυτό. Έλα, ναι, τον τάφο, ναι. Τον τάφο τον κάνω, ναι. Τι. Ναι. Τον κάνω, ναι. Τι το κάνω. Τέλος πάντων. Τι το κάνω. Λοιπόν, εκεί παίζουμε. Α, να δώσω συγχαρητήρια και σήμερα, παρόλο που η ομάδα μας, ας πούμε, ήταν καταιγιστική, ο κόσμος της Σαντορίνης χειροκρότησε, έτσι, τις παικτηρίες μας, εκτός από κανένα δύο καραγκέζιδες αγάμητες που θέλουν να δείχνουν ότι είναι αγάμητοι, εντάξει, λογικό είναι αυτό, πάντα θα υπάρχουν παντού, ακόμα και Σαντορίνη. Βράζει ο τόπος. Λοιπόν... Δεν έχει έρθει ο Μάιος και ακόμα έχουμε πάρει 6. 6. Δεν έχει έρθει ο Μάιος και το Μάι θα είναι ωραία. Ποιο, πάνε αυτά τα γιατί τώρα έχουμε... 28 Δευτέρου τελείωσε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα μαθηματικά. Νομίζω του χρόνου, βάσει αυτά που σκέφτεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα ενισχυθεί η ομάδα μας, μην φοβάστε τίποτα. Να και αν παίξουμε προκριματικά, να και αν δεν παίξουμε, δεν παρακαλάμε κανέναν. Ναι. Ίσα-ίσα θα έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια στο Καραϊσκάκι. Γιατί μόνο εμείς πρέπει να νικάμε άκια από ό,τι βλέπω για να ανεβαίνει ψηλά ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία και η Ελλάδα συγχρόνως. Οπότε 4 αγώνες θα παίξουμε, 4 νίκες. Θα πάει ο Ολυμπιακός πάνω από 70.000 βαθμούς που έχει τώρα. Είμαστε στην 20η περίπου. 20η νομίζω εγώ. Θέση στην UEFA, στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτό. Η ΑΕΚ είναι στο 190. Τι είναι λεωφορείο είναι αυτό. Ναι. Παπάγου Φιλαδέλφια. Και συνεχίζουμε, μάγκες μου. Και πια άλλο, το καλό είναι, η ΑΕΚ με ρωτάγανε από σήμερα το πρωί και όλες πότε θα βγουν τα διαρκείας. Μην βιάζεστε. Πάλι τα ίδια διαρκείας θα απολύσουμε εγώ νομίζω περισσότερα. Από 21.000, περίπου 22 πόσα είχαμε φέτος. 21.500 είχαμε 4.70 μέσο όρο. Ωραία, ωραία. Πόσα? Μέσο όρο. Ωραία. Όταν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Μέσο όρο εισιτηρίων. Όταν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είχαν 11.000 και πάνε 27. Όχι μόνο αυτό, ήταν και ένα ωραίο από το Σπύρο το Γρομιτσάρι και μια ανάρτηση. Δεν έδειχνε μόνο ότι ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στα δικά του παιχνίδια, έδειχνε το μέσο όρο εισιτηρίων των υπολείπων ομάδων και πόσα κόβανε όταν παίζανε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έλεγε παραδείγματος χάρη η Ξάνθη, 2.000 μέσο όρο,
7.000 με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Όλα τα γήπεδα. Δηλαδή αυτό, κύριε Υπουργέ, πώς το βλέπετε, ρε παιδί μου? Δηλαδή δεν ξενερώνει ο κόσμος. Δεν γίνεται να ξενερώσει ο κόσμος. Ό,τι και να κάνετε. Δηλαδή ό,τι και να... Ό,τι ασόβαρο και να κάνετε για να μας φρενάρετε. Σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι είσαστε σε σύγκριση. Στην αρχή σας είπαν για συνομιλητές, αυτούς που ακόμα συνεχίζετε να συνομιλείτε. Μετά είδατε ότι αυτοί δεν ήταν και τόσο σόοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα είναι δύσκολο να γίνει κολοτούμπα? Δεν είναι δύσκολο. Θα πάτε με την νομιμότητα. Αυτά τα μαγειρέματα και τα, δεν τα βλέπετε? Σήμερα πήγαν οι υπάλληλοι του Αλαφούζου και δίνανε πάλι κάτι διαιτητές. Υπάλληλοι. Έτσι. Εγώ άκουσα για οπαδούσακι. Οπαδούσι. Εγώ άσε με να το λέω. Αν παίρνουν μεροκάματα. Δεν ξέρω αν παίρνουν μεροκάματα. Μπορεί να είναι μόνο για την ιδεολογία και να κρατάνε. Να κρατάνε τον Παναθηναϊκό και τον Παρούχα ψηλά. Να κρατάνε τον Παναθηναϊκό και τον Παρούχα ψηλά. Από λεφτά μα δεν του λένε του άλλα βάλει. Όχι. Όχι. Απλά δώσε μας εμάς λεφτά. Ρε παιδί μου, μα δεν γίνεται. Να φτιάξουμε κανένα μαγαζί. Εδώ παρατηρείτε το φαινόμενο. Οι οπαδοί που θέλουν την πρόοδο της ομάδας και τέτοια είναι την πεκιασμένη και να βγαίνουν κάτι άλλο που δεν τους ενδιαφέρει. Βγαίνει ο Τζιμπούρ, τον ενδιαφέρει τον Τζιμπούρ. Κάτσε ρε, δεν νοιάζει. Πήγανε να τους δίνουνε. Πάλι οι σκληροί της ΑΕΚ. Πήγανε να δίνουνε τους παίκτες. Πάνε να δίνουνε τους παίκτες και πάνε στον Τζιμπούρ. Ο Τζιμπούρ είναι και ψυχάκιας, τα λέει και όπως πρέπει. Και τη δέσσα εμάς ήταν, ρε, πήγαινε σε Μελισσανίδη να την πείτε να κάνετε καμιά μεταγραφή. Να πάει αυτό. Να βάλει κανένα φράγκο, ναι. Πάει αυτό. Βγαίνει ο Κεσπάγια πάλι, λέει τα ίδια τώρα από ό,τι μου λένε στο TV Μακεδονία. Έτσι είναι, ρε μάγκες. Απλά είναι τα πράγματα. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Και όταν μιλάμε για εσάς, μιλάμε για καμιά 25 ετία που κοσκινίζετε τώρα. Βάλτε, σας είπαμε τίποτα. Να πάμε και στο παράδειγμα του Βόλεϊ, του ΠΑΟΚ, όπως και να βάλετε τα λεφτά. Μπήκανε κάποια λεφτά. Εντάξει, μπορεί να δαγκώσετε τα υπόλοιπα τμήματα, μπήκανε τα λεφτά. Δεν πήρατε ένα πρωτάθλημα. Σας στέρισε κανείς. Δεν είπαμε από εδώ εμείς, βγήκαμε να πούμε αδικία, διαιτησία και δεν, που είχε και φάσεις. Συγχαρητήρια, ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο. Σε δύο ομάδες της άξιας φάνηκε πιο έτοιμος, πιο προετοιμασμένος. Το πήρε δίκαια. Δηλαδή τι είναι? Τι πάθαμε εμείς με το να παραδεχτούμε ότι πήρε δίκαια πάνω το πρωτάθλημα? Δεν το πήρε, Άκη. Ναι, σου λέω. Δεν το πήρε, μας απέκτησε. Δεν πήγε στον τελικό και δεν το πήρε. Ναι, λέω ότι μπράβο, ναι, δεν έχει πάρει κάτι, κάποιο πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε πάρει δύο από τον ΠΑΟ. Ναι, άλλο. Ναι, δύο τίτλους. Σωστά, δεν το μίλησα σωστά. Γιατί εκκρεμεί και το παιχνίδι με τη Σύρο. Μας απέκλεισε. Τι έγινε, δηλαδή τι θα πάθουμε? Από το να κάθόμαστε εδώ και να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες, να ξεφτιλιζόμαστε κι εμείς και οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί που μας ακούνε. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Μία είναι η αλήθεια. Όπως δεν με εμείς αυτά, για ένα χαμένο πρωτάθλημα, για ένα που δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να το διεκδικήσουμε, έτσι. Έτσι πρέπει να παραδέχεστε κι εσείς, για να δείτε και το φως σας. Δηλαδή εμείς τώρα τι έγινε? Είδαμε κάποια ελλείμματα που δεν είναι εντάξει η ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε πώς ήταν ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ του χρόνου. Αυτά είναι. Για πλάκα. Δεν καθόμαστε ούτε να βάλουμε τον ένα να ανακλαίει, ούτε τον άλλο να ασφολογεί. Εντάξει, μπορεί να λέμε, δεν είπαμε και τίποτα για τον πρόεδρο με το τσιμπούκι. Την πραγματικότητα αποτυπώνουμε. Καταλάβες. Βάλτε στα όρια, ας πούμε, του Φεδρού, να γελάσουμε και λίγο. Από εκεί και πέρα, τίποτα. Πρόοδος, τι Ελλάδο, τι λάθη κάναμε εκεί. Αυτός ήταν Λετωνός, δεν βράζει το αίμα του. Φέρε έναν άλλον, ένα Μεσόγειο. Λόγου χάρη, λέμε εμείς τώρα. Έτσι. Ένα Λατίνο. Έτσι είναι κάνουν οι ομάδες. Δεν κάθονται να κλαίνε ούτε πάνω από το χυμένο γάλα. Και πόσο μάλλον όταν θέλουν να λέγονται και μεγάλες. Έτσι, τι μεγάλες. Και τι ιστορία. Να, τα είδατε την ιστορία. Βγαίνει το άλλο το σωματείο, λέει ιστορικό σωματείο. Κάτσε ρε, ιστορικό σωματείο. Και ιστορικό σωματείο, επειδή υπήρχε. Τι ιστορικό, ποια είναι η ιστορία σου? Οι Ρουφιανιές και η Χασούρα και η Ήτα και η Γαβριέλα, έχει ιστορία. Η μεγαλύτερη πόρνη που είχε περάσει, ιστορία έχει. Ο καθένας έχει. Η Τσιτσολίνα είναι αυτή, έχει. Η Τσιτσολίνα είναι του εξωτερικού. Άρα. Γιατί και βουλευτής. Τέλος πάντων, όλη η ιστορία έχουν. Έλα, ρε, που θα μου πεις για τη Τσιτσολίνα, τη γυναίκα του Τζεφ Κούνς, εμένα βρήκες. Που είναι γλύπτης, που βουλιούνται τα... Άσε με συλλογωμένα τώρα. Όχι, είχε και αυτή, είχε και αυτή τη συνήθεια του πρόεδρου του ΠΑΟΚ, στα τσιμπούκια.
Είχα δει μια ταινία της. Αυτή έμοιαζε μόνο με την Ουκρανό πρόεδρο που κάνανε την ίδια κοτσίδα. Τέλος πάντων. Την ίδια κοτσίδα κάνανε. Πόσα χρόνια έχει να πάρει η πρωτάθλημα, μια μου τη 25. Εμένα ρωτάς, Ζετάκη. Πόσα. Εμένα ρωτάς. Το 93. 23 χρόνια. Δηλαδή 80.000 μέρες. 80.000 μέρες. Ο άλλος έκανε 80 μέρες να γυρίσει όλο τον κόσμο. Και είσαι 80.000 μέρες, λέτε ακόμα για πρωτάθλημα. Καταρχήν σας δουλεύει για το γήπεδο. Πήρα που δεν έκανε βγήκε και τα αεροπλάνα. Πήρε ένα χαρτί για το 2018. Ναι. Το κύριε. Μπορεί να πάει σύννεφα, αλλά όλοι όμως οι σφυρώνες εναντίον του Ολυμπιακού. Τι να γίνει, ρε Μάγκες, έτσι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Και τι, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ρε Μάγκες, για να κάνουμε μια απογραφή. Τι έχετε κάνει. Να, αυτό. Τι έχετε κάνει. Παίρνει ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα. Εσείς σας έχουν, σας ταΐζουν με σανό ότι απορώ, πάτε... απορώ, τόσο γόρτο που τρώτε, απορώ. Δηλαδή, με σανό ότι πάντα κάποιος άλλος φταίει. Δεν γίνεται ρε Μάκης να φταίει πάντα κάποιος άλλος. Και εντάξει, φταίει στο ποδόσφαιρο, φταίει στο μπάσκετ, φταίει στο βόλεϊ, φταίει στο πόλο, παντού φταίνε. Ναι. Ωραία, τότε και για μας φταίει το ευρωπαϊκό, το Champions League, το παίρνει η Real και η Bayern. Η μαφία της UEFA. Ναι, η μαφία της UEFA. Είναι απαναδύρουμε. Βάζω 70, γιατί βάζω 550. Τι να κάνεις. Αυτά είναι τα μεγέθη. Ό,τι να κάνεις και σε τρεις περιπτώσεις πρόκειται στο Ολυμπιακού στους 16, παίξανε συνωμοσία. Ναι, αναγκαστήκανε αυτοί με τα 500 ναι. Να τα μαγειρέψουν μεταξύ τους για να μας πετάξουν απ' έξω. Για μένα, περιποιεί τιμή αυτό. Για τον κάθε φιλάθλο του Ολυμπιακού. Μόνο που τα μεγαθύρια υπό το φόβο εμένα, ναι, των 70 εκατομμυρίων. Η Γιουβέντους φέρνει και η Ατλέτικο, φέτος η Μπάγκερ και η Άρσεναλ. Γιατί η Ντόρτμουντ με τη Μαρσέγγι τι καλά έκανε. Ναι, αυτό το τρίτο. Και το άλλο, στη Λιόν, το πέναντι τον κόλ του Τζιοβάνι, που πήγα να μου πει. Γιατί στη Μάλμε δεν έγινε μαγείρεμα το διαιτητή από την ίδια την UEFA. Αλλά είναι έτσι, ρε παιδιά. Πώς να σας πω, έτσι είναι αυτός ο χώρος. Τα υποστείς. Και όπως είναι και στη ζωή. Δεν μαγειρεύει ρε και αυτούς. Δεν τους μαγειρεύει ο Ολυμπιακός αυτούς. Τι να μαγειρέψετε. Τι να μαγειρέψετε. Δεν βράζετε με τίποτα. Τι να σας μαγειρέψουμε ρε γίδες. Τι να μαγειρέψουμε. Μην ξεχάσω Άκη, γιατί θέλω το μετράω αυτό το ρεκόρ εγώ προσωπικά. Ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι 25 ελληνικές έχει. Έχουμε να χάσουμε τον καιρό του Νόε. Στο Καραϊσκάκι. Άστο εκεί. Εκεί. Ναι. Μ' άκουσες. Ακούω βέβαια. 25 ελληνικές έχει. Δεν έχει ούτε ισοπαλία. Τίποτα. Τι ισοπαλία, ρε. Ισοπαλία. Λοιπόν. Μπράβο, ρε Κώστα Φορτούνη, γίγαντα! Παιχταρά μου! Θα μου τον πάρει η Ρεάλ αυτό. Κοίτα να δεις. Θα μας τον πάρει η Ρεάλ. Ωραία, άμα είναι να πάει σε μια ομάδα, πάει να τον πάρει. Εκεί να πάει. Πάει στη Φούλα μου. Να πάει σε μία από τις πέντε μεγαλύτερες. Σε μία από τις πέντε. Παιχταρά μου, Κώστα μου, του χρόνου ηγέτης. 18 γκολ έβαλε, Άκη. Το 35% των γκολ του Ολυμπιακού έχει βάλει φέτος. Ο άλλος, τι γκολ έβαλε πάλι. Στο 16χρονο. Και όχι, ο δικός μας μου. Άσε με, με μπλέκεις. Εντάξει, μακάρι να προδεύσουν όλες οι ομάδες. Κοίτα, ο Ιντέγε, ό,τι γκολ έχει βάλει είναι φέτος, γκολ, είναι ποίημα. Αρχίζουμε. Μα ακούνε και μερικοί τώρα που λέω για τον Ιντέγε, θα λένε τι λέει. Ναι, σε συμπαθία σου ήταν, γιατί. Ναι. Σου άρεσε σαν σέντερφο, εγώ το θυμάμαι, το έλεγε. Να αρχίσουμε από τον γκολ που βάλε στην Κροατία, ε. Τι να πάμε, στην γκολ, την γκολάρα που βάλε στην Τούμπα. Μετά, με τη χάρη κατούρισε. Ναι. Ξεδιπλώθηκε όλη η μαγεία. Εκεί, ό,τι και χόρτο βάζουνε, μα δεν είναι. Ξεδιπλώθηκε όλο το ταλέντο στο χορτάρι της Τούμπας. Ναι. Την γκολάρα που βάλε με την ΑΕΚ. Ξεδιπλώθηκε όλο εκεί. Το ταλέντο, το ξεδιπλώσε. Ξέρεις πόση ώρα θέλει να το ξεδιπλώσει το ταλέντο. Άλτσε, γύρω από τη μέση το γυρνάει. Για πολύ ταλέντο δεν σου μιλάει. Ναι, ήταν εκεί. Αστήρα, κάτσε. Ρε, ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ εκεί. Ήταν. Απ' την άλλη μεριά, αλλά έφτανε. Μια και του αρέσουν. Έφτανε η μανικά, ρε. Και έξω πήγε πότιζε. Λοιπόν, είπαμε. Τι άλλο, στον Ιντέγε είχαμε μείνει. Ιντέγε, ναι. Το γκολ αυτό το χρυσό δεν παίζεται, δεν υπάρχει. Ναι, και γιατί τι ασύ. Μου θύμισε δελικάρι αυτό και το έτσι το κόρνο. Η ασύ. Η ασύ είναι. Είδε το Φορτούνι να ζηλέψει κι αυτό. Το έβαλε ο Φορτούνι από εκεί, λέει εγώ πιο κλειστό. Καλά και του Φορτούνι είναι κολαράκι. Τον είδε και τον άλλον εκεί που ήταν στη κάτω αλλού. Γεια σου Κώστα, φίλε μου. Ήμουνα με τον Κώστα, ξέρει και το που κάτω δίπλα μου και μου λέει το πάει για κατευθείαν. Το πετυχαίνει αυτό. Γίνεται το φάουλ. Με το που γίνεται το φάουλ δεν ξέρουμε και στο βάρος εκεί μπροστά μας την 7.
Του λέω τώρα Κώστα, να εκεί μάρτυρες είναι τα παιδιά και εσύ η Φλόρ. Απομένει μόνο ποια γωνία θα διαλέξουν. Μπάει ο Φουστέρ, πάρτε το λέει και εσύ. Πάντως και κάτι μηνύματα τώρα που μου στέλνουν με το Φουστέρ, τι θα γίνει. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι θα γίνει με το Φουστέρ. Εγώ θα σας πω κάτι. Το παιδί έχει παίξει 6 χρόνια στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει πόσα 6 πρωταθλήματα. Ναι. Έχει δώσει τα πάντα στον Ολυμπιακό. Πάντα ο Ολυμπιακός ήταν το καλύτερο. Δηλαδή για να τα λέμε όλα, και εγώ που έχω μια δυναμία στο Φορτούνι, όχι ότι δεν έχω στου άλλου παίκτε που ξέρουν μπάλα, σαν μπάλα λέμε. Θα ήθελα να έρθει ακόμα ένα καλύτερο παίκτη. Άραγε. Και στο Φουστεράκι θα θέλω να έρθει κάποιο καλύτερο. Αυτό του καλού είναι καλύτερο. Ναι, εντάξει, άλλο τώρα. Ναι. Να σου πω γιατί σε ρωτάω. Δηλαδή, μην το πάμε τώρα έτσι. Ναι. Μην με τρελαίνουνε. Ναι. Να σου πω γιατί. Καταρχήν υπάρχει προπονητή. Δηλαδή, τι έκανε ο Τάκη. Θα πάει του Μαρινάκη. Δεν μπορεί να πει ο Μαρινάκη. Εντάξει. Κοίτα, έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί, ο Μαρινάκη δεν μπορεί να του πει του Σίλβα. Τον ευχαριστούμε. Πήρε τα χρήματά του. Δικαίω, κάτσε ράκι μου. Δικαίω θα πήρε τα χρήματά του. Έπαιξε την μπάλα του. Τον ευχαριστούμε. Αλλά ο Ολυμπιακό προχωράει. Συνεχίζει για ψηλά. Να σου πω κάτι άλλο τώρα για να κάνω. Όχι το δικηγόρο του διαβόλου. Εδώ μας έφυγε όμω. Ο φίλος ρωτάει του Ολυμπιακού γιατί ο Φουστέρ. Έχει ναι, μια μαζί του κι εγώ. Να σου πω, να καταλάβουν, έχει μια ιδιαίτερη σχέση ναι. με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Έχει δείξει αυταπάρνηση πολλές φορές. Μπορεί να μην είναι τόσο τεχνίτης, να μην είναι τόσο ποιοτικός. Αλλά κάποια πράγματα τα καλύπτει με το πάθος του και είναι και αποτελεσματικός. Παιδιά, εκατακλείδι. Στο διατάφτα, πώς με είδες. Ποιο το είναι. Εκατακλείδι. Τώρα δεν το ήξερες αυτό. Χωρίς πολλά λόγια να πες το ρε Άκη μου, ας τη καθαρέμουσα. Λοιπόν, στο μιλάμε εδώ στο φινάλε. Στην Αργό. Αργό πες τα. Όχι, Αργό είναι του Ιάσονα. Αργό. Αργό, πώς το λες. Θα με τρελάνει, τρελαίνει. Ωραία, πάμε για να τελειώνουμε. Εμείς είμαστε οπαδοί του Ολυμπιακού. Ας το πω εγώ. Είμαστε οπαδοί του Ολυμπιακού. Αγαπάμε όλους τους καλούς παίκτες. Και όχι όποιος φοράει την ερυθρόλευκη. Τον αγαπάμε. Και όλους. Είναι θέμα προπονητή αν θα κρατήσει τον Τάκη ή τον Άκη. Αυτά δεν είναι να πάει ο Τάκης και ο Άκης να πούνε «Ω, να μείνει». Αυτά γίνεται. Μπορεί και να μην, δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Δεν ξέρουμε, ειλικρινά. Αυτά, παιδιά. Οι επεμβάσεις γίνονται στο Κοροπή που έλεγε ο Στυλ που λέει έρχονται λέει καμιά πενταριά λέει μαυροφορεμένη με κάτι μουσια των τριών ιεραρχών άλλο των τριών ημερών και άλλο των τριών ιεραρχών που λέει και μια φίλη έτσι και έρχονται και λέει οι άλλοι κάνουν ότι σφίγγονται και μιλάνε δύο-τρεις εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο έτσι εν έτη 2016. Δεν γίνονται αυτά. Ο Κουντρουμπής πάλι έπαγε κάνα δύο φάπες γιατί ήθελε να πάρει κόκκινη. Ναι, το πούμε για αυτά. Του λέγανε ότι το έχει παίξει. Ναι. Έτσι. Δεν μαθαίνονται αυτά. Σκέψη που έχετε καταντήσει. Ναι, αυτά τώρα δεν μπορεί να γίνουν. Δηλαδή γι' αυτό πάει ο Ολυμπιακός μπροστά. Δεν μπορεί τώρα με τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή αν δεν έχει τον Μπερκ που είναι κόσμημα να πηγαίνει τώρα ο κάθε χουλιγκάνος και να του λέει: «Όπα, μιλάς εσύ». Περίμενε, λέει. Θα μιλήσω εγώ, λέει ο Μίτσος Σουσουγιάς. Σιγά μίλησε εσύ ρε Μπερκ, ποιος είσαι. Κατάλαβες. Αυτά δεν γίνονται στον Ολυμπιακό. Και όταν γινόταν παλιά πάλι δεν είχε πρόεδρο ο Ολυμπιακός. Όταν είχαμε το Ρέντι Ψωμοτήρι. Είχαμε μια μικρή πρόεδρο που έφυγε κάποιος πρόεδρος. Ναι, μόλις έφυγε τελείωσε. Όταν δεν χρειαζόταν να πηγαίνουμε στο Ρέντι, τέλος κιόλας. Από τότε έχουμε να ξαναπάμε. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Οι άλλοι πήγανε και βαράγανε τα αυτοκίνητα των παιχτών. Δεν γίνεται έτσι, Προκόπη. Φίλε, μάγκες. Θα υπάρχει και αποτυχία. Να, εμείς δεν είδατε που χάσαμε σε τόσα αγωνίσματα. Έχουμε χάσει 5 φορές. Τι έπρεπε να παρακάνουμε κι εμείς με τόσες ήττες. Και δεν χάσαμε, απλά δεν κερδίσαμε. Ναι, απλά δεν κερδίσαμε. Έτσι είναι αυτά. Πάμε σε ένα break. Για να μην ξεχάσω να πω πριν, γιατί είπαμε πολλά, αλλά πάνε να προτιμήσεις όλα. Λοιπόν, πριν τον πόλεμο, πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Αμερική εκεί είχε βγάλει αυτοκίνητα αυτόματα. Ναι. Στην Ελλάδα ήταν το 80. Ποια, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ναι. Έτσι ακολουθεί και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει μπροστά, αυτά το κάνουν από 50 χρόνια. Δηλαδή, για να υποθέσουμε τώρα να το αποτυπώσουμε, αυτοί έχουν αμάξια με τη μανιβέλα μπροστά. Τώρα. Όχι, έχουν με εκείνα τα μάξια που ανοίγουν την πόρτα μπροστά που βγαίνει και το τιμόνι. Δύο ρόδες μπροστά και μια που ήταν πίσω, τη θυμάσαι. Που άνοιγε, έτσι, τέτοιο αμάξι. Αν μιλάγαμε σε ποδήλατο, θα ήταν η μεγάλη η ρόδα, η κυκλική και η μικρούλα πίσω. Έτσι, έτσι. Αυτοί είστε. Αυτοί είσαστε. Πάμε, διάβασα κανένα μήνυμα. Α, να πούμε, ρωτάει ο κόσμος τι ώρα παίζουμε. Λοιπόν, είναι 6 ώρα. 6 ώρα Τετάρτη.
6 την Τετάρτη γυναικείο μπάσκετ στην Γλυφάδα και είναι 6.30 την Πέμπτη στο Μιλάνο Μερκούρι. Στο Ρέντι. Ναι. Στο μήνυμα. Θα διαβάσουμε και μηνύματα. Για πάμε σε καμιά γραμμή, έχει κάτω πέντε. Να κάνω κάποιες αφιερώσεις. Δηλαδή, κάτι λέει και το πρωτάθλημα. Να πω και την Πασονάκη στο Λοσάντα. Εγώ θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Βλάση. Από το Ξυλιόκαστρο το παλικάρι είχε ένα τύχημα σοβαρό. Βγήκε μία από ένα στόπ, τον κομμάτιασε. Βέβαια είναι καλά το παλικάρι τώρα. Παράστηκε. Και είναι η πρώτη φιέστα που έχασε. Εντάξει, το παλικάρι χάρισε στην Ελλάδα. Θα έρθει στη φιέστα. Γεια σου, Βλάση μου, περαστικά. Στο Γιάννη τον Αλμπασίνη. Το γιο του Θριάβου που θα κάνουμε στο σεφ. Επίσης, στο Γιάννη τον Αλμπασίνη, ο οποίος μας έκανε την τιμή και ήρθε στην 7 χθες, έγινε ένα μικρό χαμό. Ο Γιάννης έρχεται και στο Βόλιο. Ο Γιάννης Αλμπασίνη. Άντε! Ο Γιάνναρος, τα χαιρετίσματά μας και τις αφιερώσεις μας. Επίσης, στη Ρούλα. Στη Ρούλα και στον Τίμο. Α, σε κάνει δουλίτσα η Ρούλα, είναι δύναμη. Στο φίλο μου στον Γιώργο και στον Κώστα από τη Νέα Υόρκη, όπως και στον Γιούσα. Που είναι ο παδός του Ολυμπιακού και της Σπαρτάκ που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, κλείνει τα 94 χρόνια. Χρόνια πολλά και σε αυτούς, αδέρφια μας και εκείνη. Όπως επίσης και στο Γιάννη το Μάνεση να το ευχαριστούμε περαστικά και όχι, Σιδερένιος είναι. Τι έχουμε, τελειώσαν οι αφιερώσεις. Ναι. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, ναι. Να πάμε και στις γραμμές. Κάνε εσύ αυτά με την πουκάλα. Όχι, απλά. Κάνε εσύ, δείχνε εσύ και θα δει λίγο. Απλά εδώ. Αρχίζουμε μετά από λίγες μέρες, περίπου 15, για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Άλλα από με ηγέτη το Σπανούλη, το Μάτζαρη, το Μπρίντεζι. Μην πω όλους και πάθετε τίποτα, αυτούς τρεις στάνει. Όχι, θα πω και τον Παπα-Νικολάου και τον Παπα-Πέτρο, γιατί να τους πω. Ναι, εδώ είστε, εδώ! Άλλο κύπελο αυτό. Ναι, άλλο κύπελο να το βάλουμε στο κανονικό. Και ό,τι... αυτό εδώ πάει, εδώ, να τη βγάλουμε από αυτή. Ας την περίφραξη τώρα. Για λέγε. Λοιπόν, όσο διαβάζω τα μηνύματα, μα θέλει. Άλλαξε. Πήγαινε σε άλλο άθλημα. Δεν έχει μανίκια αυτή η φανέλα. Ναι, γι' αυτό για να σε βολεύει. Για λέγε. Λέγε, ρε. Μαγικές στιγμές από μια μαγική ομάδα. Τα βλέπουνε. Που και μπασκεμπολί σα. Τα βλέπουνε και κλαίνε μάγκε. Σοβαρή. Να διαβάσει τα μηνύματα. Μπορεί να τα κάνει νοηματική τα κομπλιμέντα στη φανέλα. Good. Με τα χάλια που έχουν οι κακομοίριδες, άλλα 30 χρόνια να το παίρνουν. Παιδιά, πάμε να πάρουμε και το κύπελο για να ξανακάνουν άλλο ένα μαύρο καλοκαίρι ή άλλο θρησκείο. Φίλε, έχουν ρυθμίσει τα καλοκαίρια τους. Άμα περιμένανε να πάρουν κανένα κύπελο για να χαρούνε, δεν θα κρίνονταν ποτέ. Έχουν και αυτή τη βολή τους. Μην μπερδεύεστε. Όπως έχουμε εμείς τη βολή μας να παίρνουμε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, έτσι έχουν και αυτή τη βολή τους να τα χάνουν. Δεν έχετε δει καμιά φορά πάνε να πάρουν κανένα και λέει τι πάνε να κάνουν. Άγια, πάνε σε καμιά γραμμή. Τα πάμε, ρε. Άντετε. Λοιπόν, κανόνισε. Πάμε σαν διάλειμμα. Δεν κάνει στιγμή. Πάμε σαν διάλειμμα. Άρη, βιάκος! Μεγάλη στιγμή χθες το ζεστό χειροκρότημα στην αδρική ομάδα Βόλεϊ που μας πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις φέτος παρά την ατυχία στο πρωτάθλημα. Φοβερή ομάδα του Πόλο, τα παιδιά θα το πάρουν το ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι είναι ακόμα καλύτερη και από την ομάδα 2003 που το πήρε. Τι τη είπε ο Τζιμπού να πάρει παίχτες ο Τίγρης για πολλά γέλια για εξάρα. Καλημέρα παιδιά, τον μπάσκετ ξεχάσατε με Ρέθυμνο. Την Τετάρτη 5.30 η ώρα όλοι στο ΣΕΒ. Άλλη μια τρίπλα της ΕΟΚ. Καλά, αυτό με την ίδια ώρα που βάζει τώρα το γυναικείο μπάσκετ και το αντρικό είναι παράλογο πολύ. Όχι έτσι. Παράλογο. Δεν το έχω δει να παίζει ο Παναθηναϊκός και να ταιριάζουν τα παιχνίδια του μπάσκετ με οποιοδήποτε άθλημα ποτέ. Έτσι για το φάρο. Του Κοντονή είναι αυτό. Πολύ σίγουρο το έχει κούλα, τον έχει κούλα τον τελικό και βλέπω να παίζουμε με τον Ατρόμητο. Μάγκες, είστε πολύ τυχεροί που έχετε την κούπα δίπλα σας να ξέρετε πόσοι Ολυμπιακοί θα ήθελαν να ζήσουν μια τέτοια στιγμή. Είμαστε ευλογημένοι, ναι, το σέβομαι. Θρύλε, ξεκόλα, τα έχεις πάρει. Όχι, εκείνοι είναι ευλογημένοι. Όλοι είμαστε ευλογημένοι, αλλά τώρα και το άγγιγμα. Ναι. Αλλιώς είναι. Φοβερό. Διάβασε. Κούπα. Πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα. Τώρα γλύψες. Τι καλησπέρα. Τώρα. Έχεις κάτι. Όχι. Έλα φίλε. Έλα φίλε μου. Ποιος είναι. Χριστόφορος από Καλαμάτα. Ποιος είσαι. Είσαι. Χριστόφορος έλα. Από Καλαμάτα. Γεια σου. Θα τα πούμε στο κύπελο μου ρίμπε. Ναι, εντάξει. Χριστόφορος από την Καλαμάτα. Πρόσεχε. Έχεις φάει την τεσσάρα. Μια και θα τα πούμε στο κύπελο. Ναι. Αεξαρά. Έχεις φάει την τεσσάρα.
25 χρόνια, 23, 24, πόσα είναι, χωρίς πρωτάθλημα, κακομύρι. Κακομύρι. Τι γίνεται να τα πείτε στο Μελισσανίδη. Κάνε εκεί το μάγκα, αλλά το τηλέφωνο εδώ από Καλαμάτα, που το 55% της Καλαμάτας είναι Ολυμπιακή. Να μην πω παραπάνω. Λέγε. Πάμε. Πάμε στο επόμενο. Κάποια άλλη περιοχή. Την τηλεόραση χαμηλώστε. Έλα φίλε μου. Τα πούμε στο κύπελλο. Έτσι έλεγες και ότι θα έρθετε. Ότι θα έρθετε και ερχόμαστε. Είναι αυτοί, άκου, αυτοί που λένε ότι θα τα πούμε στο κύπελλο είναι αυτοί που βγάζανε πανό να μην γίνει το κύπελλο. Ναι, αυτοί που πήγαν στο Κοντονή και λέγανε να μην γίνει ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελλο. Να σταματήσουν όλα. Για το κύπελλο. Έλα φίλε. Από εκεί παίρνεις. Όχι άλλο, σταμάτα. Έλα φίλε μου. Ο ίδιος είναι. Τι είναι. Καλά, πάμε σε άλλη γραμμή. Ποιοι είναι πιο μπροστά, εσύ και πάμε σε άλλη γραμμή. Σε κανένα σειρμάτο. Άστο μωρέ. Τι ήταν αυτό. Άστο που θέλει να πάμε πιο μπροστά. Deutsche Welle. Τι ήταν. Έλα μωρέ, να μην κάτσε. Πάμε πολλέ δεν ήταν. Ρε, εσύ, αφήστε με τώρα. Το χείπεδο θέλει πιο μπροστά, λέει. Αυτό ήθελε. Ρε και μπρο. Πάμε τώρα. Ερχόσαστε, σα είδαμε που ήρθατε. Φάγατε 3 από τα 40 παλικάρια τη Λιβαδιά. Από εμά 4 βέβαια. Εμπρό. Καλησπέρα. Ναι, καλώς τον. Γεια σου, φίλε. Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, φίλε. Το ξαναλέγω αυτό. Ναι. Δεν γίνεται. Πάμε σε άλλη γραμμή. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε άλλη γραμμή. Θα χαμηλώνει την τηλεόραση. Δεν κάνουμε το... Θα λέμε το ίδιο. Τι απλό είναι. Θα μας ακούτε το τηλέφωνο. Θα μιλάτε το τηλέφωνο. Άκουτα να δεις. Να σου πω ένα μυστικό. Ναι. Αυτά που τα κάνουν είναι όλοι των άλλων ομάδων. Το ξέρω. Να σου πω γιατί. Δεν έχουν αντίληψη. Δεν έχουν αντίληψη. Εμπρός. Έλα φίλε μου. Πάει και αυτός. Καλησπέρα. Ολυμπιακός. Μ' ακούτε. Τι ομάδα είσαι. Γιάννης από Μέγαρα. Γιάννης. Μέγαρα. Έλα Γιάννη από τα Μέγαρα. Να ρωτήσω. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι, ας ερωτήσεις, τι ομάδα είσαι. Παναθηναϊκός. Ερωτήσεις στο ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ ερωτήσεις. Λοιπόν, να δώσω, δεν κάνουμε ερωτήσεις εδώ πέρα, είναι για να μιλάμε. Ό,τι απορία έχετε, στα ΚΕΠ. Να δώσω στο Νεκτάρι από τη Φωκίδα τους χαιρετισμούς μου και για τα γενέθλιά του. Γεια σου φίλε μου Νεκτάρι. Ήθελε να ρωτήσει άμα είναι αληθινό. Αληθινό είναι, ναι. Αληθινό. Τι είναι αυτό. This is a cup. Να μην ξεχάσω να πούμε, α, το είπαμε και λίγο, αλλά να το πούμε γιατί ναι. Αυτός ο υπουργός που ναι. Κάνει, που έλεγες και πριν και εγώ ναι. Κάποια στιγμή. Όχι, με σοβαρότητα. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και βαράγαν τους διαιτητές. Μπράβο σας. Ωραία, αυτό θέλεις να ρωτήσεις. Πάρε μέσα εδώ, μέσα εδώ και διαβάσε τα. Το καλό είναι εδώ ρε, εσύ, εμείς να σε ρωτήσουμε κάτι, ρε, να ρωτήσουμε κάτι μάλλον όλη τη φιλάθλη Ελλάδα. Γιατί τιμωρείται, γιατί κάνουν επεισόδια άλλοι και τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Πείτε μας. Ή όχι μόνο γενικά. Και οι πολιτικοί που μας ακούνε και όλα. Πώς μπορείτε να το δικαιολογήσετε αυτό. Εμείς έχουμε βρει τη δικαιολογία. Και 180.000 πρόστιμο. Ναι. Για ένα αναπτυράκι και ένα... Όχι και την Βέρεια και αυτά πάνω την Βέρεια. Ναι, και την Βέρεια. Εντάξει. Οικονομικό πόλεμο πάνω κάτι στο Μαρινάκι δεν θα τα καταφέρει. Γιατί ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς κόσμο στον τελικό. Και γιατί ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς κόσμο στον ημιτελικό. Για πείτε μου μια δικαιολογία. Όχι αυτοί που πήραν την απόφαση. Να σκεφτούν. Τους έχουμε δώσει τόσες μέρες να σκεφτούν. Να σκεφτούν. Αλλά δεν υπάρχει σκέψη. Τώρα... Για να καταλάβετε σε τι κράτος ζούμε. Και τι υπουργούς έχουμε. Λέει ο υπουργός, Στάκη, το συζητάγαμε και προηγουμένως. Ναι. Αλλά πήγα, δείτε εδώ τι γίνεται. Λέει ο υπουργός, κύπελο με τους μαθητές. Με τους μαθητές δεν είναι κύπελο με τους μαθητές. Δεν υπάρχει, για να καταλάβετε τι ασόβαρη κυβέρνηση είναι και τι ασόβαρος υπουργός. Και παίρνουν τις αποφάσεις στο πόδι με σκοπό μόνο και μόνο να πλήξουν τον Ολυμπιακό. Ποιους μαθητές, λέει υπουργέ. Ποιους μαθητές. Την Παρασκευή. Τότε που λες για τους μαθητές θα είναι κλειστά τα σχολεία. Για να πάρει, θα πάρει φίλαθλη Ελλάδα. Για ποιο υπουργό μιλάμε. Και με τι σοβαρότητα. Τα σχολεία θα είναι κλειστά για τις διακοπές του Πάσχα. Που κλείνουν 15 μέρες. Ναι. Τα παιδάκια
Δηλαδή τι θα κάνουν, να μαζευτούν οι μαθητές και οι δάσκαλοι και τα παιδάκια από τα χωριά τους που θα έχουν πάει να σου βλύσουν τον Ευελία, να πάνε να φτιάξουν τις καταστάσεις, να τις δώσουν στον Κοντονή που θα πάνε τα σχολεία. Ρε Υπουργέ, που κάνετε και τους υπουργούς, δεν σκεφτήκατε το πιο... μην πούμε κανένα τέτοιο κίτσατι στην Κυρτάκης. Δεν σκεφτήκατε... Α, το πω εγώ. Ναι, πες. Όχι, όχι. Να μην το πω. Μιλάμε τώρα για το, την ξεφτύλα του αιώνα. Α, για το να δείτε πάω, πόσα σοβαρή είναι. Η μαλακία πάει σύννεφο. Πάει σύννεφο, ναι. Α, πόσα σοβαρή είσαστε. Δηλαδή... τα παιδιά θα είναι σχολή, πώς το λένε το, θα έχουν πάει στα χωριά τους, θα κάνουν διακοπές. Οι δασκάλοι θα λείπουνε. Ποια σχολεία θα πάνε. Τι απόφαση είναι αυτή, ρε Υπουργέ. Εξωτερικού. Ρε Υπουργέ που τα κάνεις και τεχνοκρατικά, τι απόφαση είναι. Ρε κομπογιανίτες που τα κάνετε όλο στο αγώνα, στο γόνατο και έχετε την πρεμούρα να τα κάνετε στο γόνατο και να πλήξετε μόνο τον Ολυμπιακό. Μόνο. Αυτός θα σας πλήξει όμως, ο Ολυμπιακός. Να το ξέρετε αυτό. Θα γίνει. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δεν είναι, εμείς τώρα δεν κάνουμε ένα άλλο εκεί. Πέρυσι τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός που πήγανε Παναθηναϊκή μέση. Πέρυσι. Ενώ είχε τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, δεν τιμωρήθηκε η ΑΕΚ που ήταν συνομιλητής του ο πρόεδρος, ο Παύλα Φίλαθλος της ΑΕΚ. Ήταν συνομιλητής με τον Υπουργό και του λέει: είμαστε. Κάτσε, και όχι, είναι άλλο παράδειγμα. Άλλο θα πω. Ο ΠΑΟΚ κάνει επεισόδια, τιμωρείται ο Ολυμπιακός σε μεθαύριο, θα παίξουμε χωρίς κόσμο στο Καραϊσκάκι για το κύπελλο Ελλάδος. Έτσι. Ναι. Κάνει τα επεισόδια. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι τιμωρήθηκαν όλες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός διαγωνίστηκε. Πέσανε κανένα. Αλλά η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε. Πέσανε κανένα δυο ομάδες. Η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Όχι, λέει με κόσμο θα στο κύπελλο, ναι. Να πάρει τα έσοδα. Ναι, αλλά του Ολυμπιακού του κλείσαν το κύπελλο. Ναι, ναι, πού δεν έφταιγε, πουθενά. Μιλάμε. Δηλαδή, να πάρει τα έσοδα με Μελισσανίδη, μια που έχει ευεργετήσει το ελληνικό δημόσιο σαν ΑΕΚ και σαν Μελισσανίδη, έχετε φροντίσει να δαγκωθούν 360 εκατομμύρια. Ναι. Όχι μόνο σαν Μελισσανίδη, για να μην είναι αδικό, και οι άλλοι πρόεδροι τη ΑΕΚ έχετε φροντίσει να. Ναι, κάνετε. Όχι, ποιο απαντάει ο υπουργό. Ναι, να δει. Ποιο απαντάει ο υπουργό. Αυτού με τα μηδενικά συμβόλαια που δεν αποδίδουν τίποτα, και δεν λέω μόνο σε αυτόν, όλου του υπολείπου. Δεν ξέρω για τον ΠΑΟ, που δεν αποδίδουν μόνο τίποτα. Στην εφορία, αυτού απαντάει. Με αυτού συνομιλεί, Τάκη. Ναι. Έτσι. Συνομιλεί με αυτού. Συνομιλούσε, συνομιλεί, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Με αυτού που στέλνουν, που πάνε να χτυπήσουν του διαιτητές στα συνέδρια. Γιατί κάτι είχαν πει για τον Βαρούχα. Δεν γίνεται ο Βαρούχας να βγαίνει και να μας κάνει το άσπρο μαύρο και εμείς να είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Και ο Βαρούχας που έχει διαιτητεύσει 4-5 παιχνίδια. Και ξέρει μόνο καλά. Αλλά την κρίνη έχει παίξει εκεί. Το ξέρω, ρε, τίποτα. Λόγω τριβέλα τον είχαν βάσει και τέτοια και τον έχουν κάνει. Άσε με ρε, τώρα. Ρε. Και τι, επειδή διαμαρτυρηθήκαν οι άνθρωποι. Ρε, όλοι, δεν είπαμε. Όλοι κάνουν λάθη. Και οι διαιτητές και οι μεν και οι δε και οι ξένοι και τα εκείνα και τα έσκια. Αλλά... Και πολλοί μπορεί να είναι και στημένοι. Δεν είπαμε. Αλλά από τη στιγμή που τα ισοπεδώνει όλα, δεν γίνεται. Έχουν αρρωστήσει και οι άλλοι. Αυτή η ισοπαίδωση σου λέει βγαίνει ο Βαρούχας και μας τα βγάζει όλα λάθος. Και γινόμαστε εμείς τα κόκκινα πανιά και είναι ο Βαρούχας δηλαδή. Και τι έγινε, τους πείραξε. Συγγνώμη, είμαι λίγα λόγια με τραπούκους. Ναι, τους πείραξε όμως. Τους πάνε και τζαμπάριες κάποιοι τραπούκοι. Τους πείραξε αυτό, τους πείραξε που είπανε για τον Βαρούχα, ναι. Τον Αλαφούζο Παύλα Βαρούχας. Φάτε το ξύλο σας που μιλάγατε. Έτσι. Αλλά ο υπουργός τι κάνει. Κοιτάζει να κλείσει το γήπεδο της ομάδας που πρέπει κανονικά, αν είχε τα πατελόνια, και, δηλαδή αν είχε το στοιχειώδη, τη στοιχειώδη ευτυχία και να μην ξεφτιλίζεται κάθε μέρα, τι μπορούσε να πει το πιο απλό. Ρε εσείς, απλά είναι τα πράγματα, ακολουθήστε το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Και οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, μια χαρά χουλιγκάνια ήταν. Και είναι άμα θέλουν, έτσι. Αλλά εδώ και 5 χρόνια, 6, δεν κάνουν τίποτα γιατί φροντίζουν το καλό σωμά. Τόσο δύσκολο είναι να το πεις ρε Κοντονή και κάνεις όλα τα άλλα. Τόσο δύσκολο είναι να πεις ορίστε. Λες, πες το παράδειγμα προς αποφυγή που είναι οι συνομιλητές σου. Πες όμως και το παράδειγμα προς μίμηση. Δώσε μας ένα μπούσουλα στον κάθε χουλιγκάνο τι πρέπει να κάνει. Ας μην του το λένε οι ηγέτες τους. Πες το εσύ που είσαι υπουργός και νομίζω ότι πιάνει ο λόγος του τόπο. Πες του, ξέρεις κάτι. Ακολουθήστε το παράδειγμα του Ολυμπιακού για να δείτε χαρά Θεού πρόσωπο. Πού να το πεις. Είναι απαγορευμένο αυτό. Ό,τι είναι απεναντίας, τι κάνει. Τιμωρείς. Πώς τιμωρείτε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εμείς για αυτό το πράγμα ζούμε. Για κάτι τέτοια παιχνίδια έχουμε πάλι διαρκεία.
Εντάξει, πάμε. Δεν υπάρχουν και πολλά λεφτά. Πάμε, ναι, και εμεί στη λιγούρα είμαστε. Μπατηράκια είμαστε. Αλλά κάνουμε του χαρτό μα παξιμάδι και παίρνουμε. Άλλοι μπορεί να μην το κάνουν. Οι περισσότεροι το κάνουν. Έτσι. Και παίρνουμε αδιαρκεία. Και είναι μέσω διαρκεία το αλατοπίπερο. Αυτά τα παιχνίδια είναι. Τα υποτιθέμενα ντέρμπι. Του άλλου λίγο να του καβαλεδιάσουμε. Δηλαδή να έρθει καμιά ομάδα στο Καραϊσκάκι. Έχουμε πειράξει ποτέ κανέναν. Έχει καμιά δικαιολογία. Έστω, ρε. Έστω και αυτά τα στημένα που πήγατε να κάνετε. Δεν σας πιάσανε. Το βλέπετε ότι σου πιάνουνε. Δηλαδή, εσένα, σαν κράτος, δεν σε νοιάζει η ομαλότητα. Ή μάλλον όχι. Ξέρω εγώ, μάλλον όχι. Μάλλον όχι, δεν θέλουμε την ομαλότητα. Γιατί δεν μπορείς να το τεκμηριώσεις. Δεν μπορεί να. Βάλε ένα παράδειγμα προς μίμης. Την ομαλότητα δεν θέλετε εσείς της κυβέρνησης. Δεν θέλετε την ομαλότητα. Λογικό, δεν είναι κάθε κυβέρνηση να θέλει την ομαλότητα. Ναι, βέβαια. Πού, σε ποια χώρα? Σε άλλη. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, γιατί και σε ποδό, και αυτό το να βγούμε. Δεν περνάει έτσι. Μην νομίζετε. Από δεν πρόκειται να περάσει. Πάνε οι ελληνικές ομάδες και τα λοιπά να μην. Δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό κοστίζει ένα μισή. Και για μας δεν υπάρχει, το ξαναλέμε, κανείς κοντονής. Κανείς αιμονικός, κανείς εγωμανής, κανείς εγωπαθής, κανείς νέρωνας, κανείς παράφρον. Υπάρχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι, όσοι ψηφίσανε στην Α και Β Πειραιά, και λέω μόνο για να μην πω και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, που το μεγαλύτερο ποσοστό, το 50% τουλάχιστον, είναι Ολυμπιακοί, ψηφίσανε τον Τσίπρα. Έτσι, δεν ψήφισανε κανένα Κοντονή. Τσίπρα, και εσύ κάνει το παγόνι με τον Κοντονή. Αυτοί που ψήφισαν. Που παίζει με τα νεύρα μα. Άκη, αυτοί που ψήφισαν του βλέπω στον Πειραιά. Ένα χέρι βλέπω να έχουν, δεν έχουν άλλο. Το κόψαν το χέρι του. Εντάξει. Το βλέπω, τι δεν το βλέπω. Το έχουν μετανιώσει. Είτε για την ομάδα μας, είτε για την. Που δεν υπάρχουν δουλειές. Κοιτάξτε να δείτε, όσο θα πω εγώ αλλιώς. Εγώ το πάω στην ομάδα μας μόνο. Όχι, ναι, εγώ θα. Εκεί. Γιατί και εκεί, το άλλο ακούω, είναι σημαντικό. Καλά το πας. Καλά το πας γιατί. Αλλά επειδή μιλάμε για. Εκεί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ούτε από οικονομικά, ούτε από Nasdaq, ούτε από. Το απέδειξε. Δεν θα έχει 35.000 κόσμο. Ούτε από ορολογίες, ούτε τίποτα. Ο κόσμος όμως για να βγάλει συμπέρασμα για μια κυβέρνηση, το ποδόσφαιρο είναι απλό. Και γι' αυτό είναι το πιο δημοφιλές άθλημα. Επειδή είναι το πιο απλό. Βλέπει τώρα πουστιά από εδώ, πουστιά από εκεί, σου λέει τι γίνεται. Εκεί το καταλαβαίνει. Και μπορεί να βγάλει συμπέρασμα και απλώς ο κόσμος, ο αμόρφωτος που θέλετε να τον πάτε με τα κανάλια εκεί που θέλετε. Δεν μπορεί να, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει. Να κάνουν επεισόδια άλλοι. Και να την πληρώνει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το χωνέψει. Και βγάζει συμπέρασμα για το τι κυβέρνηση είσαστε και στα υπόλοιπα. Έτσι. Από εκεί, η δημοκρατική, η αριστερή. Έλα, πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βέγγι. Καλησπέρα, Άγγι. Γεια σας, φίλε. Έλα, με την τηλεόραση. Αυτό, ναι, με την τηλεόραση. Θα τον εμβριάσεις. Με την τηλεόραση, χαμηλώ σε την. Έλα, φίλε, λέγε. Την τηλεόραση. Συνέχισε. Ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Ναι. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Και να δώσω σε ένα φίλο μου χαιρετίσματα που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον Θοδωρή. Ναι. Αυτά έχω να πω. Να είναι καλά και ο Θοδωρής. Α, εντάξει, να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστούμε, φίλο μου. Ωραία, φίλε μου. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας και χαιρετισμού στον Θοδωρή. Και στον Θοδωρή που σε έχει φίλο. Αυτά έκανε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι. Και μη μασάτε. Και εκπομπή μας. Μη μασάμε, μωρέ. Εντάξει, εκπομπή μας. Άκου, φίλε. Ακή σε δύναμη, μεγάλη. Όλη δύναμη μας, άκου. Δεν έχει να κάνει. Παιδιά, αυτή η εκπομπή, τι είναι, για να ξέρετε. Ο προορισμός, άλλο που καμιά φορά καλαμπορίζουμε και τέτοια για πάρτι μας και μαζί διασκεδάζουν και οι υπόλοιποι, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Αλλά αυτή η εκπομπή είναι για να μεταφέρει αυτά που θέλει να πει ο κόσμος του Ολυμπιακού και δεν ακούγονται. Ό,τι θέλει να πει ο καθένας μας, προσπαθούμε. Εγώ, ο Τάκης και τα υπόλοιπα παιδιά, όλοι οι συντελεστές και όλη η θύρα 7, προσπαθούμε να τα μεταδίδουμε από εδώ για να βγαίνει και το άκτη του κόσμου και να ακούγεται και η φωνή μας. Έτσι, αυτό. Δεν είναι κανένα ηρωισμός αυτό. Είναι το αυτονόητο. Είναι ο σκοπός της εκπομπής. Δεν πρέπει να έχουμε και εύσημα γι' αυτό. Δεν κάναμε και τίποτα. Για λέγε τι άλλο θες να πεις. Αυτό. Μάλλον. Είχε κάτι άλλο. Πες. Είχε κάτι. Έλα, φίλε.
Πάμε στο επόμενο. Εντάξει, παιδιά, με καλύψατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακός. Ζήτω Ολυμπιακός. Για χαρά. Και το λέμε για τους επόμενους, παιδιά. Θα μιλώσετε τη τηλεόραση. Μην κουράζομαστε. Κάνα άλλες 16 τώρα. Άλλες 16 παιδιά. Πέρασε τώρα κάποια ώρα. Για με... καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Γεια σου, Άγγι, γεια σου, Τάγκη. Γεια χαρά. Λέγε. Να ρωτήσω, σε πόσο άτομα ήσασταν χθες στη Φιέστα, πόσο κόσμο είχε? 35.000 κόσμο έχει το κήπεδο. Α, όλοι κάνατε μπέ ή όχι, γιατί ο Γιάννης από Μέγαρα είμαι πάλι. Τι λέει? Και τις ερωτήσεις δεν τις κάνω στο κέπ. Χαμήλωσε το λίγο εσύ. Τι λέμε. Κάτσε λίγο. Για πες φίλε πάλι, τι είπες? Λέω μπέ, κάνατε όλοι στο κήπεδο, τα σηκώνατε την κούπα. Ναι. Κάνατε μπέ όταν σηκώνατε την κούπα. Ναι, ρε, μπέ είναι αυτή την προβατίνα που υπογράφεις εσύ. Άκου, ρε, φίλε. Άκου, άκου. Ναι. Εσύ λες, κάνουμε μπέ. Εγώ σου λέω, έλα κάνε ένα παιδοφυλασμό. Εντάξει είμαστε. Έλα και για το άλμπερ με. Πάρα κάτω, καλησπέρα. Στο είπα και πρωτεύουσάνικα. Ήθελες να αρμέξεις βραδιάτικα. Από το Μέγαρο. Από το Μέγαρο. Και τι έγινε με τα Μέγαρα. Καλησπέρα, μου πήγε το μικρόφωνο. Καλησπέρα, κύριε Σφυρακή. Καλησπέρα, βάλε λίγο. Τι κάνετε, Γιάννης από Κορδαλό. Γεια σου, Γιάννη. Από τον Κατακόκκινο Κορδαλό. Από τον Κατακόκκινο, βέβαια. Αυτό το τρόπο που έχετε εκεί πέρα μπροστά το βλέπουν οι Παναθηναϊκοί και τρελαίνονται. Τρελαίνονται που βλέπουν. Ναι, κάθε εβδομάδα και ένα πιο. Έτσι. Κάθε θέλω να αφιερώσω αυτό το κύπελλο σε ένα φίλο μου τον Τζέρι που ξέρει αυτός. Τι? Σε ένα φίλο μου τον Τζέρι, ξέρει αυτός. Ο Τζέρι. Πάει ο Τζέρι με το ξέρει. Και σε όλους τους Ολυμπιακούς και όσο για τον πόλεμο που δέχεται ο κύριος Μαρινάκης θα τα βρουν μπροστά τους. Ναι, εγώ όπως όλοι. Εντάξει, φίλε, έγινε. Καλό. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Άκη, βλέπω εδώ, χάλασε αυτό. Τι, το χάλασε, φέρε εδώ πάλι. Ρε. Εντάξει, πάντω. Μπρος, ένα φίλε. Μα, το εντάξει, εντάξει. Θα πάρουμε ένα ασύρματο, μωρέ. Έλα, μωρέ, θέλω να είμαστε σαν τη Μαντόνα. Ακούτε. Ναι, σε ακούμε, φίλε μου, εδώ, άστα τεχνικά, τα ξεπεράσουμε. Καλησπέρα, παιδί, καλησπέρακι. Καλησπέρα. Αποστόλης από Βόλο. Από Βόλο. Γεια σου, ρε, Αποστόλη, μεταρά. Τάκη, δύο και ένα, πόσο κάνει? Να τη φας και να είναι κρύα. Δύο και ένα πόσο κάνει. Από το Βόλο. Καλησπέρα. Από το Βόλο. Όλο μες το Βόλο. Έλα. Πάμε στον επόμενο Αϊστάιν. Έλα ρε. Πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε άλλη γραμμή. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Λοιπόν, Ιάκωβος Ολυμπιακός. Γεια σου, Ιάκωβε. Ξεκινάμε με το θέμα της διαιτησίας. Φέτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, παίξαν ορισμένα παιχνίδια στην Ευρώπη με ξένους διαιτητές. Πες το που τι κάνατε. Μια τρύπα στο νερό. Ορίστε. Μια τρύπα στο νερό. Ωραία. Επειδή έχω πιάσει την καραμπέλα με τον Ολυμπιακό του Ισαγγλική διαιτησία. Ναι. Έτσι. Είδες λοιπόν, αυτό να είναι παράδειγμα και στον κύριο Κοντονή και σε όλους τους αντιολυμπιακούς που λένε ότι εμείς παίρνουμε τα πρωταθλήματα από τη διαιτησία. Αυτοί τα λένε για να καλύψουν την ανυπαξία τους. Τώρα μου πεις τι θέλει και ο υπουργός δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20. Ωραία. Ό,τι κατεβάσει τόσα θα φάει. ΚΑΠΑ 20 ή 20. Εμείς λοιπόν θα κατεβάσουμε ομάδα κάτω από 24 ετών και θα τους βάλουμε 10-0. Όχι, εμείς θα κατεβάσουμε την κανονική ομάδα. Άκου τώρα, για να λυπηθούμε εμείς μια ομάδα πρέπει να είναι δικός ειδικών. Πώς να σου πω. Πήγε, ήταν οι μπέμπιδες της Manchester United, έπεσε το αεροπλάνο, δεν συμπληρώνανε η δεκάδα, κατεβάσανε πιτσιρικάδες, αυτή την ομάδα να τη σεβαστείς. Ναι. Να σεβαστώ εγώ.
Το αυτονού που θέλει να δικάσει την Ελλάδα και θέλει να κάνει το καπρίτσιο του. Και μας έχει σκοτήσει και τον έρωτα από τότε που έχει έρθει. Δηλαδή, και αντί να κάνει πέντε πράγματα για την ομάδα του, κοιτάει πως θα κάνει καμία μπαμπεσιά. Αυτούς δεν τους σέβομαι με τίποτα. Ναι. Και εδώ θα τους σεβαστεί και ο Ολυμπιακός κατά συνέπεια. Την τηλεόραση χαμηλώσω. Ένα άλλο θέμα. Ναι. Την τηλεόραση χαμηλώστε για να έχουμε να μην... Μπορούμε να ρωτήσουμε νομικούς, εάν μπορούμε όλοι που έχουμε διαρκείας, ναι, να κάνουμε μήνυση στον Κοντονή. Αγωγή μπορεί να κάνει. Ναι, σωστό. Αγωγή μπορεί να κάνετε. Μπορεί να κάνει αγωγή. Αλλά χαμηλώστε την τηλεόραση γιατί χάνουμε χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Όλοι όμως ομαδικός να αναλάβει κάποιος. Βεβαίως, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Σίγουρα θα γίνει κάποια ενέργεια, να ξέρετε, και από φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ούτε πάνε και χθες στο κήπεδο. Δεν το ανέχετε. Αυτό το τη φασιστική απόφαση δεν πρόκειται να τη δεχτεί κανείς. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που δεν έχει δεν την καλό βράδυ, καλό βράδυ, θα τα πούμε εμείς. Ευχαριστούμε, γιατί η καθυστέρηση είναι. Λοιπόν, επειδή έτσι και τώρα ο φίλος ναι, καλά, να πει αυτό, χτες μου λέγανε κάποιοι φίλοι και κάποιοι τέλος πάντων. Όλοι φίλοι, το Ολυμπιακό, ναι, με κάτω και διαρκείας. Και απέναντι εκεί, στη Σέντρα, που είναι και ακριβώς το διαρκείας εκεί. Δεν έχει φίλε. Πού θα πάει αυτό. Φίλε, ο καθένα θα έχει πάρει. Ναι, έξω από γιατί κέρδεται ο κακό. Τα λεφτά ο υπουργό του καθενό. Να πείσουμε και ο Ολυμπιακό. Για διαφεύγω τα κέρδη σε παράνομε αποφάσει πρέπει να κάνει. Γιατί δεν διαφεύγω τα κέρδη, δηλαδή. Να μην πάρει τι πράξει. Ολυμπιακό και εμεί. Άλλο Ολυμπιακό αντίκτηση. Και εμεί αν οπαδί. Και εμεί αν οπαδί. Εμπρό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι από τα Αναβιώσια, με λένε Μπάμπη και είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, θέλω να σας πω το εξής εντελώς σοβαρά. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν πρέπει καμία ομάδα να τιμωρείται όταν κάνουν άλλη επεισόδια. Σωστό. Ο τελικός πρέπει να γίνει κανονικά, με φιλάθλους, όπως παλιά, και ο καλύτερος θα κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, έτσι. Λοιπόν, να κάνω εγώ επεισόδια. Παιδιά. Και ένα παιδί, ακούει. Σαν να λέμε τώρα, να πάω να σκοτώσω έναν. Να πω φυλακή, αλλά και εσύ που είσαι δίπλα μου, ναι, στα 10 μέτρα και με βλέπεις, θα πεις και εσύ φυλακή. Κάπως έτσι πάει. Τι να πω, ρε, δηλαδή... Κάνουν επεισόδια αυτές την πληρώνουμε εμείς. Ρε, μας έχει αναγκάσει τώρα, δηλαδή υποτίθεται ότι η κυβέρνηση και το κράτος πρέπει να είναι το πιο σύγχρονο από όλα. Δηλαδή από όλους μας, έτσι. Και είναι το πιο ανισόρροπο. Μας έχει αναγκάσει να είναι ο κόσμος αποσβολωμένος και κυρίως εκνευρισμένος και οργισμένος, να το ξέρετε αυτό. Δεν σας τα λένε δικοί σας. Ή μάλλον μπορεί να σας τα λένε και να κάνετε το παγόνι. Δεν είναι και για την κυβέρνηση. Δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες ο Κοντονής. Είναι αλλοπρόσαλλος. Είναι σίγουρα ύποπτος ο ρόλος τους για όλους τους Ολυμπιακούς και δεν ξέρω και για τους υπόλοιπους. Δεν έχει καταφέρει τίποτα, έτσι. Σίγουρα δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες. Εσείς πήγετε με αυτό το βιολί. Εμπρός. Καλησπέρα, Βαγγί. Γεια χαρά. Να σε ρωτήσω, μια δήλωση που έχεις κάνει εμείς Ευρώπη, εμείς στον Ευρωκόπη, εσείς Ευρώπη, εμείς στον Ευρωκόπη, ποιος το ακούς τώρα. Τι λες, ρε. Ναι, για τον Ευρωκόπη, ναι, πες, τι πες την πλακία σου. Ναι, άσε να την πει, να δούμε τι είναι η άλλη. Πες, αγόρι μου, που πήρες μια ώρα τηλέφωνο, να δούμε τι ερώτηση θα κάνεις. Κάτσε, έλα, ναι, ναι, πες, αγόρι μου, να δεις πώς θα εκτεθείς μόνος σου. Μόνο με την ερώτηση δεν σου απαντήσουμε, πες. Τι το κλείσες, ρε, φοβήθηκες, ρε. Εμπρός. Φοβήθηκες, ρε. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Να με ποιον μιλάω. Μόνο και με τους δύο. Και με τους δύο. Ορίστε. Και με τους δύο. Ωραία. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πολύ ωραία. Εντάκι, ναι. Επειδή είδαμε το τελευταίο παιχνίδι και είμαστε Ολυμπιακοί και μας άρεσε πάρα πολύ και εγώ και ο γιος μου είμαστε Ολυμπιακοί, έτσι να συνεχίζετε. Να είστε καλά. Να χαίρεστε το παιδάκι σας. Και συγχαρητήρια σε εσάς. Ολυμπιακός. Κάνετε... Όχι, σε εσάς συγχαρητήρια που κάνετε το λεβέντι σας Ολυμπιακό και χαίρετε και περνάει και ζωή χαρισάμενη. Κιλολέολε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και δεν το περιμένω. Παντού θα σας. Να προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Μια χαρά, μια χαρά.
Λοιπόν, τι έμπρος, πάει μια ώρα. Τετάρτη στην Γλυφάδα 6 ώρα και πέμπτη στο Ρέντι. Για να μην ξεχάσουμε είναι και 5.30 το μπάσκετ, έτσι, γιατί... Τώρα τι θα κάνουμε χωρίς το Ολυμπιακό τώρα, μέχρι το πότε αρχίζουμε πάλι. Άσε, μην μου το θυμίζεις τώρα, ήδη με έχουν πιάσει τα θετικά μου. Και μην ξεχνά... Θες να κάνουμε να παίξουμε play-off εμείς. Όχι ρε. Έλα μου, να παίξουμε. Τη μαλακή του Παναθηναϊκού που έκανε και να βγαίνει δεύτερος, ναι. Να την κάνουμε κι εμείς. Όχι, τα πούμε... Αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός στο σχέδιο. Πάλι χρόνια, για να βγαίνει δεύτερο. Έλα, σου πω. Πώς γίνεται όμως και βγαίνει το σενάριο, ότι άμα λείπει ο Ολυμπιακός, είμαστε με λίγα λεφτά όλοι σάξι και γίνεται και ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Κάτσε το δίσο. Όπως θα πλήρει ο Φνέα. Κάτσε το δίσο. Όχι αγαπημένο, ανταγωνιστικό. Ναι. Παίζει ο νεκρός με τον πεθαμένο, ποιος θα διαμαρτυρηθεί, ίσα βάρκα, ίσα πανί. Έτσι. Ενώ ο Ολυμπιακός χαλάει τη μαγιά, θα τη χαλάει πάντα. Ό,τι κυβέρνηση και να είναι πάνω. Κοιτάξτε να δείτε γέλιο στο 20ήμερο αυτό το play-off που θα παίζει ο δεύτερος, τρίτος, ο τέταρτος. Εγώ θέλω να βγει ποιος θα παίζει. Είναι και ο Πανιώνιος μέσα. Και τα Γιάννα ποιος είναι. Αν πάρει αδειοδότηση. Ωραία, που εγώ μαθαίνω εγώ θα επειδή πάρει. Ο Πανιώνιος παίζει καλύτερη μπάλα, θέλω να βγει δεύτερος. Εγώ μαθαίνω θα πάρει αδειοδότηση ο Πανιώνιος. Θα δούμε. Και τα Γιάννα παίζουν καλύτερη μπάλα. Λοιπόν, Παρασκευή κλείνουμε. Παρασκευή ελπίζουμε. Όχι, ελπίζουμε. Θα είναι και άλλη κούπα εδώ πέρα. Είπαμε, Τετάρτη 5.30 μπάσκετ. Πέμπτη στο Ρέντι να την πάρουμε, να την φέρουμε τότε την Παρασκευή. Ναι. Το μπάσκετ θα πάει για Δευτέρα. Σιγά την απόσταση. Ναι. Όχι τα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη 6 ώρα. Τα ξέχασα. Τόσα χρήματα, τα ξέχασα. Τι να κάνω. Επειδή ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν λέω να έρθουν και. Πέμπτη 6.30 στο βόλεϊ. Τετάρτη στο μπάσκετ 6. Ναι, και στην Γλυφάδα παίζουμε, αλλά και όποιοι είναι εδώ κοντά και δεν έχουν μέσο να μετακινηθούν στην Γλυφάδα, γιατί θα πάμε πάρα πολύ κόσμος, θα μπορεί να πάει στο ΣΕΦ, να δει τον Ολυμπιακό. Που θα πάει πάλι επίσης πολύ κόσμος. Ένα εκατομμύριο κόσμο έχει. Παιδιά, να μοιραστούμε. Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Είναι σκόρπια τα γήπεδα. Άντε, γεια σας. Καλό βράδυ.